Υπέκυψε στα τραυματά του ο 60χρονο γιατρό που το πρωί τη Δευτέρα αυτοπυρπολήθηκε έξω από το σπίτι του στα Πέφκα στη Θεσσαλονίκη. Ο άνδρα που νοσηλευόταν διασοληνωμένο στην πρώτη μέρα του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου κατέληξε τι βραδινέ ώρε τη Δευτέρα. Δυστυχώ η κατάσταση τη υγεία του ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη καθώ ο 60χρονο έφερε εγκάβματα πρώτου βαθμού στο 80% του σώματό του. Υπενθυμίζεται πω ο άνδρα βγήκε στι 8 το πρωί τη Δευτέρα σε εξωτερικό χώρο του σπιτιού του και άγνωστο για ποιο λόγο έβαλε φωτιά και αυτοπυρπολήθηκε. Άμεσα έφτασε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε αρχικά στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όμω λόγω των σοβαρών εγκαυμάτων που έφερε, διεκομίστη τελικά στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Ο γιατρό εργαζόταν στη μονάδα εντατική θεραπεία του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, ενώ φέρεται να αντιμετώπιζε προβλήματα υγεία τον τελευταίο καιρό. Παρά τι υπεράνθρωπε προσπάθειε των γιατρών και την επέμβαση στην οποία υπευλήθη ο 60χρονο γιατρό, δεν κατέστη δυνατόν να κρατηθεί στη ζωή, χάνοντα τελικά τη μάχη λίγε ώρε αργότερα από το συμβάν. Μέχρι στιγμή δεν έχει εξακριβωθεί ποιοι ήταν οι λόγοι που οδήγησαν τον άτυχο γιατρό σε αυτή την πράξη, με το αστυνομικό τμήμα Νεάπολη Οικαιών να ερευνά την υπόθεση και να έχει αναλάβει την προανάκριση. Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά από εντολή του Δημάρχου Νεάπολη Οικαιών Σίμου Δανιλίδη. Ο μηχανισμό του Δήμου βρισκόταν σε ετοιμότητα προκειμένου να συνδράμει στην οικογένεια για οτιδήποτε χρειαστεί. Η κηδεία του 60χρονου γιατρού τελέστηκε το απόγευμα τη Τρίτη στα Πεύκα, μέσα σε κλίμα συγκίνηση και συναισθηματική φόρτιση, τη στιγμή που αναπάντητα παραμένουν τα από τους δικούς του δικού του ανθρώπου, συγγενεί, φίλου και συναδέλφου. Ο ιατρικό κόσμο τη Θεσσαλονίκη είναι συγκλονισμένο τόσο από την προσπάθεια του 60χρονου γιατρού να αποπειραθεί να βάλει τέλο στη ζωή του με αυτόν τον τρομακτικό τρόπο. Πόσο φυσικά και από την τραγική είδηση του θανάτου του, άνθρωποι που τον γνωρίζουν και έχουν εργαστεί μαζί του κατά τη διάρκεια τη θητεία του σε μεγάλα νοσοκομεία τη Θεσσαλονίκη, αναφέρουν ότι πρόκειται για έναν σοβαρό και υπεύθυνο επαγγελματία που προσέφερε τη ζωή του στον συνάνθρωπο.